Κύριε Χαγίδη, καλησπέρα. Είμαι Αλέξης Παπαχελάς. Καλώς ορίσατε στους νέους φακέλους. Απόψε θα κάνουμε μια σοβαρή, ελπίζουμε, συζήτηση για το αν αυτό το μνημόνιο, αυτό το πρόγραμμα βγαίνει ή όχι. Κατά πόσον η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία βρίσκονται στα όρια των αντοχών τους ή αν τις έχουν ξεπεράσει. Πώς αλλάζει το σκηνικό μετά από τα όσα έγιναν στην Ιταλία και τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, μια και καθυστερούν αυτές οι περίφημες γερμανικές εκλογές. Εδώ μαζί μου στο στούντιο έχω καταρχήν τη χαρά και τη μήνα. Έχω τον καθηγητή κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Leavitt, ενός διεθνώς γνωστού Ινστιτούτου Οικονομικών στην Αμερική. Καλησπέρα, κύριε Παπαδημητρίου. Να πω ότι είστε παλιός μου καθηγητής, έτσι να το προσθέσω και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά να σε έχω μαζί μας σήμερα. Ο κ. Λουκάς Τσίκολης, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλησπέρα, κύριε Τσούκαλη. Και ο κ. Αρίστος Δοξιάδης, ο οποίος είναι οικονομολόγος και επιχειρηματίας. Καλησπέρα, κ. Δοξιάδη. Χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παπαδημητρίου. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο κόκκινο σε αυτή τη χώρα? Θα έλεγα ναι, ότι έχουν φτάσει στο κόκκινο. Αλλά φυσικά αυτά που έχω πει προηγουμένως δεν έχουν επαληφθεί. Οπότε φαντάζομαι ότι και αυτή τη φορά υπάρχει κάποιο περιθώριο. Το περιθώριο βέβαια είναι πολύ μικρό. Όπως ξέρουμε, είναι δεδομένο πλέον ότι υπάρχει μεγάλη αποτυχία του προγράμματος και πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις. Οι λύσεις όμως δυστυχώς δεν είναι μόνο από εμάς, αλλά είναι και από τους εταίρους μας. Εσείς ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο μεγάλες αποτυχίες αυτού του προγράμματος, του μνημονίου? Η αποτυχία του μνημονίου είναι ότι έχει ρίξει την οικονομία σε βαθιά ύφεση από τότε που άρχισε το 2010 και αν και οι τελευταίες αυτά που έχουν βγει από το ΚΕΠΕ και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα που δείχνουν τη συρρήκνωση της οικονομίας περίπου στα 4%, 4,5%, νομίζω ότι είναι πολύ αισιόδοξες. Οπότε θα δούμε. Εσείς δηλαδή πού βλέπετε την ύφεση? Θα δούμε ότι θα έχουμε πολύ κοντά σε αυτό που είχαμε είχαμε πέρσι, το 2012. Κοντά στο 6. Δηλαδή στο 6,5. Αυτό βέβαια θα μας δώσει πολύ μεγαλύτερη ανεργία και το πρόβλημα θα είναι κάπως δύσκολο για να ανταπεξέλθουμε αυτό το πρόβλημα της ανεργίας. Τώρα, δεν είναι μόνο η ανεργία φυσικά, είναι και οι κατεστραμμένες ζωές που ξέρουμε. Όχι μόνο για τους άστεγους που υπάρχουν, όχι μόνο για τις αυτοκτονίες που βλέπουμε, αλλά και το έγκλημα βέβαια και επίσης και οι αλλαγές των ιδεολογικών συστημάτων. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια μετάβαση στα ακροδεξιά, είτε αυτό το λέμε Χρυσή Αυγή ή οτιδήποτε άλλο. Να ρωτήσω εσάς, κύριε Δοξιάδη, αυτό που δεν ξέρουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε είναι προφανώς υπάρχει μια αίσθηση ασφυξίας στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή βλέπω πλέον υγιείς επιχειρήσεις που νιώθουν ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Ναι. Αυτό σε τι βαθμό είναι απόρρια της κρίσης του τραπεζικού συστήματος και ότι δεν έχει ανακεφαλοποιηθεί και ούτω καθεξής, και σε τι βαθμό είναι απλώς ότι το πρόγραμμα και το μνημόνιο λέει ότι πρέπει να μειωθεί κι άλλο η κατανάλωση και άρα να υπάρξει κι άλλο ύφεση? Το μνημόνιο δεν νομίζω ότι λέει ότι θέλει να μειωθεί κι άλλο η κατανάλωση. Μειώθηκε πολύ περισσότερο από όσο προβλέπανε. Και ως προς αυτό έχει πέσει έξω. Στην ασφυξία έπαιξε ρόλο σίγουρα η περικοπή των δημοσίων δαπανών. Αλλά σήμερα, τώρα πια που η περικοπή έχει κάνει ένα μεγάλο κύκλο, πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα είναι οι τράπεζες. Δεν υπάρχει χρήμα στις τράπεζες για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν υγιείς επιχειρήσεις. Και εγώ ξέρω πολλές που και προϊόν έχουν και πελάτες έχουν και καλό κόστος έχουν και τους κλείνουν τη στρόφη και οι τράπεζες. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που πρέπει να λυθεί. Κύριε Τσόκαλε, εσείς ταξιδεύετε συχνά στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πιστεύω ότι έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα, το ελληνικό πρόβλημα, να το πω στη σημερινή του διάσταση? Και απλώς οι Γερμανοί, για παράδειγμα, θέλουν να το πάνε να το χειριστούν μετά τις γερμανικές εκλογές, όλοι θέλουν να το πάνε απλώς λίγο πιο κάτω για να μην υπάρχει κάποια αναταραχή, ή απλώς έχουν μια δυναμία να βρουν μια πραγματική λύση για το τι να κάνουν εδώ? Σαφώς έχουν καταλάβει το πρόβλημα το ελληνικό, όπως επίσης όλο ένα και περισσότερο αντιλαμβάνονται ότι αν και η Ελλάδα είναι σίγουρα η πιο ευάλωτη, η πιο αδύναμη χώρα της Ευρωζώνης, ακολουθούν και άλλες χώρες μερικούς μήνες ή ένα χρόνο πίσω από την Ελλάδα. Αυτό γίνεται όλο ένα και περισσότερο αντιληπτό. Γιατί δεν το αντιμετωπίζουν πιο ριζικά το πρόβλημα? Εν μέρη διότι θεωρούν ότι μέρος του προβλήματος έχει να κάνει με τον τρόπο που χειρίστηκε η Ελλάδα και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Και εν μέρη διότι πολιτικά αισθάνονται ότι δεν αντέχουν να προχωρήσουν παραπέρα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Οπότε οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα όρια της ασφυξίας, ελπίζουν ότι θα αντέξει για μερικούς μήνες ακόμα και τότε θα είναι τα δεδομένα τα πολιτικά στην Ευρώπη λίγο διαφορετικά, ώστε να συζητήσουμε για πιο ριζοσπαστικές λύσεις. Μιλάμε όμως και εκεί για θεαματικές λύσεις, ριζοσπαστικές λύσεις, ή μιλάμε για ημίμετρα τα οποία θα τα βλέπουμε πάλι κάθε 2-3 μήνες. Ριζοσπαστικές λύσεις οι περισσότεροι δεν τις σκέφτονται, τουλάχιστον στη Γερμανία που είναι και η κρίσιμη χώρα. Αν και βέβαια οι ριζοσπαστικές λύσεις συνήθως δεν προέρχονται από ελεύθερη βούληση, αλλά επιβάλλονται από τα γεγονότα. Δηλαδή, αν έχεις μια κυβερνησία στην Ιταλία που κρατάει μερικούς μήνες και δεις έναν κύριο Γκρίλο να έρχεται πρώτος στις επόμενες εκλογές, τότε οι ριζοσπαστικές λύσεις γίνονται πιο πιθανές από ό,τι είναι σήμερα. Άστε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι εδώ μαζί στο στούντιο. Συζητάμε το αν βγάζει κάπου αυτό το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής ή όχι. Και ήθελα να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Παπαδημητρίου, να θέλω να καταλάβω ένα πράγμα. Εσείς ζείτε στην Αμερική, όπου υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος για το τι γίνεται στην Ευρώπη, το τι γίνεται στην Ελλάδα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκτός από αυτό το περίφημο λάθος των παραπλασιαστών, πιστεύετε ότι έχει καταλάβει κάποια λάθη που έχουν γίνει στην κατασκευή του προγράμματος ή όχι? Νομίζω ότι το έχει καταλάβει, αλλά είναι δύσκολο βέβαια να αποδεχθεί το σφάλμα. Και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι προσπαθεί να δώσει την προσοχή του στο χρέος, στο στάχ του χρέους, όπως λέμε, και να γίνει το άλλο κούρεμα. Δεν νομίζω ότι θα προσπαθήσει να κάνει το πρόγραμμα λιτότητος καλύτερο από ό,τι είναι, ίσως να είναι χειρότερο, γιατί νομίζει ότι το νεοφιλελεύθερο δόγμα πρέπει να ακολουθηθεί και στην Ελλάδα και όπως και σε άλλα κράτη της Ισπανίας και της Ιταλίας και της Πορτογαλίας. Είναι η πρώτη φορά βέβαια που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι έγινε κάποιο λάθος με τους παραπλασιαστές. Το σπουδαίο είναι ότι αυτό τι σημαίνει για την Ελλάδα. Το έχετε μετρήσει, τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Το έχουμε μετρήσει, ότι όταν ο πολλαπλασιαστής είναι 2 με 2,5 αντί για 0,5, μας δίνει 5 φορές περισσότερο ύφεση από ό,τι το περιμένουμε. Λοιπόν, αν το αυτό που λένε αυτοί ότι πρέπει μέσα στους πολλαπλασιαστές όμως να βάλεις την ελληνική πολιτική αστάθεια, ότι είχαμε 2 φορές εκλογές και όλα αυτά. Η πολιτική αστάθεια και οι 2 φορές εκλογές είναι δύσκολο να βάζεις κάποια τιμή σε αυτά, δηλαδή κάποια αξία σε αυτά, από νούμερα. Οπότε είναι δύσκολο βέβαια για να πεις ότι ναι, αν δεν υπήρχε η αστάθεια και δεν υπήρχαν οι εκλογές, δεν θα είχαμε τόσο πρόβλημα λιτότητας. Το πρόβλημα είναι ότι είχαμε αποφασίσει, γιατί οι κυβερνήσεις είχαν αποφασίσει, ότι θα κάνουν αυτές τις διαστρωτικές αλλαγές, οι οποίες πολύ λίγες γίνανε. Και φυσικά κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι θα ήταν το αποτέλεσμα, αν είχαν γίνει και αν μπορούσαν να γίνουν. Σε αυτή την πλευρά νομίζω ότι το Νομισματικό Ταμείο θα βοηθήσει στην Ελλάδα μόνο για το κούρεμα. Όχι για το. Ένα πράγμα το οποίο λένε οι άνθρωποι της Τρόικας είναι ότι εντάξει, εμείς να χαλαρώσουμε κάπως τη δημοσιονομική προσαρμογή. Απλώς δεν μπορούμε να βρούμε ποιος θα πληρώσει το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί. Κοιτάξτε, είναι αδύνατον να βρούμε κάποιος θα πληρώσει εάν είμαστε σε μια οικονομία η οποία είναι σε ύφεση. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο όταν κοιτάμε το κλάσμα του χρέους με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι πώς θα μεγαλώσουμε τον παρανομαστή αντί να μικρύνουμε το χρέος. Για αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε εκκίνηση της οικονομίας και όχι να κατεβάσουμε το χρέος. Και αυτό δεν νομίζω ότι από την εμπειρία που έχουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είτε στη Λατινική Αμερική ή κάπου αλλού, το έχουν δώσει μεγάλη προσοχή. Και έχουμε δει τα αποτελέσματα, ιδίως στη Λατινική Αμερική. Εσείς έχετε περάσει αρκετό χρόνο και στο Βερολίνο, είχατε κάνει και ένα μεγάλο συνέδριο. Ναι. Βλέπετε κάποιους από το γερμανικό κατεστημένο να είναι διατεθειμένοι να φτιάξουν, ας πούμε, αυτό που στην Αμερική θα λεγόταν ένα μικρό πακέτο ανάπτυξης ή κάτι για να πάρει μπρος η ελληνική οικονομία ή ονότος?
Όχι, δεν είμαι αισιόδοξος γι' αυτό, γιατί το γερμανικό δόγμα είναι ότι όλες οι χώρες της Ευρωζώνης μπορούν να έχουν πλεόνασμα στις τρέχουσες συναλλαγές. Δηλαδή ότι μπορεί να εξάγουν περισσότερα από ό,τι εξάγουν. Όλοι πρέπει να εξάγουν. Και όταν η ερώτηση γίνεται, άμα όλοι εξάγουν, ποιος θα έχει το έλλειμμα, λένε όχι στην Ευρωζώνη. Δηλαδή το έλλειμμα να είναι στην Αμερική, το έλλειμμα να είναι στην Κίνα, το έλλειμμα να είναι στην Ινδονησία και όχι στην Ευρωζώνη. Αυτό όντως το έχετε ακούσει, δηλαδή, να το λένε. Το έχω ακούσει αυτό. Μάλιστα υπήρχε ένα debate που είχα με έναν γερμανό οικονομολόγο, ο οποίος χρησιμοποίησε οτιδήποτε επιχειρήματα, τα οποία βέβαια είναι, τα θεώρησα ότι ήταν κάπως στην... κάπως γελία, αλλά τέλος πάντων αυτό ήταν το δικό του το δόγμα. Αυτό για να γίνει φυσικά, εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε υποτίμηση του συναλλάγματος, αφού όλοι είμαστε στο ευρώ, πρέπει να γίνει υποτίμηση των μισθών και των τιμών. Αν γίνει υποτίμηση των μισθών και όλοι κάνουμε την υποτίμηση των μισθών, τότε υπάρχει μια κούρσα ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη υποτίμηση. Αυτό βέβαια δεν θα το κρατήσει κανένας. Πάντως το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι ανεξάρτητα από το τι λένε οι Γερμανοί για το σύνολο της Ευρωζώνης, εμείς πρέπει να κάνουμε αυτή την προσαρμογή. Εμείς επί 20 χρόνια είχαμε μονίμως ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο και αθροιστικά τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Αυτό δεν ήταν κάτι βιώσιμο, δηλαδή κάποια στιγμή θα έπρεπε να πούμε ότι θα φύγουν πόροι από τους εσωστρεφείς τομείς και θα πάνε στους εξωστρεφείς. Εγώ είχα υπολογίσει με τα στοιχεία του 7 ότι για να μην έχουμε κρίση πρέπει να φύγουν μισό εκατομμύριο άνθρωποι, να αλλάξουν δουλειές. Το 10% του εργατικού δυναμικού τότε. Να το εξηγήσουμε. Τι εννοείται, δηλαδή, ότι από τα μικρά εμπορικά μαγαζιά από τα που βρίσκονται εισαγωγές ή... Ναι, από τα μαγαζιά που πουλάνε στον δρόμο. Από επαγγέλματα όπως δικηγόροι, συμβολεογράφοι κτλ. Από το δημόσιο συνολικά, από το άθροισμα όλων αυτών. Δεν λέω από ένα συγκεκριμένο, από το άθροισμα όλων αυτών έπρεπε να πάνε σε βιομηχανία, ναυτιλία, πρωτογενή παραγωγή, τουρισμό, αυτούς τους κλάδους και τεχνολογία που εξάγεται. Εξακολουθώ να το λέω ότι άμα δεν γίνει αυτή η προσαρμογή, ό,τι και να κάνουν οι εταίροι μας, όσα χρήματα και να μας δώσουν, είναι βραχυπρόθεσμες ενέσεις βοήθειας. Απ' την κρίση θα βγούμε όταν είμαστε σε θέση να μεγαλώνει η οικονομία με περίπου ισοσκελισμένο το εμπορικό ισοζύγιο. Μέχρι τότε δεν θα βγούμε από την κρίση, απλώς θα μας βαστάνε λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα. Και θεωρώ ότι τίποτα που έχει περάσει σε αυτά τα 3 χρόνια δεν έχει αλλάξει αυτή την άποψη. Δεν έχω δει κάποιον άλλον να λέει ότι εάν ας πούμε... Αυτό πώς γίνεται όμως, κύριε Δεξιά? Δηλαδή δεν γίνεται προφανώς το κράτος, δεν έχουμε κεντρικό σχεδιασμό εδώ πέρα. Όχι. Αυτό γίνεται δυστυχώς πολύ αργά. Και ο λόγος που γίνεται πολύ αργά είναι γιατί τα 30 χρόνια που μεσολάβησαν καταστρέψαμε τις επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να κάνουν αυτή την προσαρμογή γρήγορα. Δηλαδή, εάν είχαμε μεγάλες βιομηχανίες που απλώς υπολειτουργούν, αυτές με μείωση εργατικού κόστους ή με άλλους τρόπους θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή τους και αρκετά γρήγορα να αλλάξουν τα πράγματα. Επειδή έχουμε καταστρέψει τον παραγωγικό ιστό και εκτός από τον τουρισμό δεν έχουμε τίποτα άλλο που γρήγορα να μπορεί να πάρει μπρος εξαγωγικό, αυτό ό,τι και να κάνουμε θα πάρει χρόνια. Φυσικά το πόσα χρόνια θα πάρει εξαρτάται και από τις δικές μας πρακτικές και τις νοοτροπίες και το να μην τα σαμποτάρουμε, όλα αυτά. Αλλά θα πάρει χρόνια. Αυτό που πρέπει να καταφέρουμε να πείσουμε τους εταίρους μας είναι να μας δώσουν αυτό το χρόνο. Αλλά η προσαρμογή πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να ζούμε από την εσωτερική ζήτηση όπως ζούσαμε μέχρι τώρα. Άστε. Τώρα, κύριε Ζουκάλη, υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση, όπως ξέρετε, για το αν πρέπει να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι ή όχι. Εδώ υπάρχουν δύο σχολές. Η μία που λέει ότι αυτό είναι μια ιδεολογική αιμονή της Τρόικας, απλώς να σπάσει ένα ταμπού και να φύγουν 20-25.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λέει ότι αυτό είναι ουσιαστικό, γιατί πραγματικά ένα κομμάτι της ασφυξίας οφείλεται στο πόσο μεγάλο είναι το δημόσιο, το κράτος στην Ελλάδα και το καθεξής. Εμένα αυτό το οποίο με τρομάζει είναι ότι δεν έχει βρεθεί κανείς ακόμα, τουλάχιστον που να έχω δει εγώ, ο οποίος πραγματικά να έχει ένα σχέδιο πώς θα μπορούσε να είναι το ελληνικό κράτος για να εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα, του κόσμου, τα εθνικά συμφέροντα, ό,τι άλλο θέλει να πει κανείς. Κοιτάξτε, το πρόβλημα σίγουρα στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι αν θέλουμε περισσότερο ή μικρότερο κράτος, αλλά τι κράτος θέλουμε. Το ερώτημα δεν είναι αν έχουμε κρατικές δαπάνες που είναι 40, 45 ή 50% του ΑΕΠ, αλλά τι αγαθά προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Η Ελλάδα δεν έχει τόσο μεγάλο κράτος, έχει άθλιο κράτος.
που είναι διαφορετικό. Δεν είναι ποσοτικό το πρόβλημα, είναι ποιοτικό. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση που θα έκανα. Η δεύτερη είναι ότι βεβαίως έχεις ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για να προχωρήσεις σε μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων ή ακόμη και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, όταν δεν είχες ποτέ σου αξιολογήσεις δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή, πώς θα αποφασίσεις? Πες ότι συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να μειώσουμε το κράτος κατά 50.000. Λέω, πες. Πώς θα το κάνεις αυτό? Στη βάση ποιας λογικής, ποιας αξιολόγησης? Αυτή που, να θυμίσουμε, ότι ακόμη και μετά το πρώτο μνημόνιο, όταν ήταν βασική επιταγή των τροϊκανών εχθρών ή φίλων μας, το ελληνικό κράτος συμφώνησε και δεν προχώρησε ποτέ. Και σήμερα που συζητάμε ακόμη και για μετακινήσεις, δεν έχουμε αξιολογήσεις στις οποίες μπορούμε να βασιστούμε. Το τρίτο επιχείρημα που θα έλεγα είναι, αν σε μια χώρα η οποία έχει χάσει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στο ιδιωτικό τομέα, το να θεωρείς ως ταμπού την απόλυση δημοσίων υπαλλήλων είναι ελαφρώς, το λέω πολύ ευγενικά, τρελό. Έτσι, αλλά το θέμα μας αυτή τη στιγμή, το κρίσιμο, δεν είναι αν θα φύγουν 10 ή 20 χιλιάδες υπαλλήλων, είναι το γενικότερο πρόβλημα που προσπάθησα να περιγράψω. Δηλαδή, η χώρα αυτή χρειάζεται πλήρη αναδιάρθρωση του κράτους. Και δεν έχει προφανώς κανένα σχέδιο και κανένας δεν προτείνει κανένα σοβαρό σχέδιο γι' αυτό. Συμφωνείτε, κύριε Παπαδημητρίου, ναι, με την ανάλυση? Συμφωνώ. Κοιτάξτε, ότι χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις, χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις. Και οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν γίνει. Και αυτό που ακούω όταν έρχομαι στην Ελλάδα, που έρχομαι συχνά, είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι σε πόστα τα οποία δεν πρέπει να είναι. Παραδείγματος χάρη, στην αστυνομία είναι πολλοί αστυνόμοι μέσα στο αστυνομικό τμήμα, αντί να είναι έξω και να είναι άλλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που υποτίθεται ότι μπορούν να μεταφερθούν εκεί. Οπότε συμφωνώ με τον κύριο Τζούκαλη ότι το κράτος δεν έχει δημόσια διοίκηση που μπορεί να πει ότι αυτή είναι κάπως, δίνει ας πούμε το αγαθά που πρέπει να δίνει. Απολύτως. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα το οποίο υπάρχει στο μυαλό όλων μας είναι κατά πόσον αλλάζουν τα πράγματα στο πώς μας βλέπουν εμάς και τη διαπραγματευτική ισχύ που έχει η χώρα μετά από τα όσα γίνανε στην Ιταλία. Δηλαδή, κατά πόσον, κυρίως οι Γερμανοί βεβαίως, θα φοβηθούν λέγοντας ότι εδώ έχουμε μια νέα περίοδο Βαϊμάρης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, και θα αλλάξουν στάση. Εγώ νομίζω μπορεί να πάει και προς τις δύο πλευρές. Το ένα είναι αυτό, όπως το είπατε, το άλλο είναι να μετακινηθεί η κοινή γνώμη της Γερμανίας προς μια δική τους αποχώρηση από το ευρώ. Ήδη χτες ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ένα κόμμα από ισχυρές προσωπικότητες, από ό,τι καταλαβαίνω, που λέει να φύγουμε εμείς από το ευρώ ή να γίνει ένα βόρειο ευρώ. Οπότε δεν ξέρω αν η Ιταλία θα αποτελέσει διαπραγματευτικό όπλο για μας ή απλώς θα είναι ένας προπομπός για να διαλυθεί η Ευρωζώνη. Και αν μεν διαλυθεί η Ευρωζώνη, ας πούμε, προγραμματισμένα και ενδεχομένως να επιβιώσουμε. Η προγραμματισμένη κατεδάφιση του ευρώ που έγραψε. Ναι, η προγραμματισμένη, που είναι πολύ δύσκολο. Αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να μην γίνει προγραμματισμένα, κάποιος κάπου να σηκώσει μπαϊράκι και να φύγει. Εσείς, κύριε Τσούκα, δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αυτή η κρίση, έτσι όπως εξαπλώνεται στο Νότο, ότι δημιουργεί ένα τρομερό ρήγμα βορρά-νότο και με την έννοια ότι όλα τα στερεότυπα, ότι μεν οι Γερμανοί μας βλέπουν όλους σαν τεμπέληδες και σαν. Πάσε το στέλνουν την καλοπέρασή μας και το κοινωνικό μας κράτος και όλα αυτά. Εμείς βέβαια βλέπουμε αντιστοίχως τους Γερμανούς όλο και περισσότερο ως πολύ σκληρούς και αμήλυτους και που δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τι συμβαίνει. Ναι. Το βλέπετε αυτό το ρήγμα εσείς να βαθαίνει? Το ρήγμα σίγουρα υπάρχει. Το πρόβλημα είναι αν οι Βόρειοι Γερμανοί κυρίως και σε μικρότερο βαθμό Ολλανδοί, Φιλανδοί και άλλοι θεωρήσουν ότι οι εξελίξεις στο Νότο, και έρχομαι λίγο πολύ σε αυτό που είπε ο κ. Δοξιάδης, θεωρήσουν ότι οι εξελίξεις αυτές κάνουν πλέον τη διάσωση του ευρώ απαγορευτική οικονομικά ή όχι. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι η πλειοψηφούσα άποψη είναι ότι το ευρώ σώζεται, θέλει λίγο περισσότερο χρόνο και λίγο πιο αποφασιστικά μέτρα. Αυτή είναι η πλειοψηφούσα άποψη σήμερα στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το κατά πόσον είναι ρεαλιστική ή όχι μένει να αποδειχθεί. Πάντως, εγώ όσο περνάει ο χρόνος, πιστεύω, έλεγα ήδη από το 2009 ότι το σκάσιμο αυτό της φούσκας ίσως σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την Ευρώπη γενικότερα.
Φοβάμαι όσο περνάει ο καιρός ότι μάλλον δίκιο είχα στην αρχική και δεν ήμουν ο μόνος. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι, αν είναι το τέλος εποχής, τι θα ακολουθήσει μετά. Και το τι πιθανό να ακολουθήσει μετά με φοβίζει. Ναι. Και πάμε το Κοιτάξτε, η Ευρωζώνη, όπως ξέρουμε, έχει ένα ελαττωματικό, μια ελαττωματική δομή. Και δυστυχώς δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, νομίζω, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Γάλλοι, τουλάχιστον αυτοί προς το βορρά. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Ελλάδα, η Ιταλία, εφόσον έχουν την ευθύνη της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά όχι την ευθύνη του νομίσματος, αυτό είναι πρόβλημα, διότι δεν έχουν καμία διαφορά με τις αμερικανικές πολιτείες. Η Ιταλία και η Ελλάδα μπορεί να είναι ταυτιστούν με το Τέξας και με τη Λουιζιάννα. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι το Τέξας και η Λουιζιάννα μπορεί να βασιστεί σε ένα ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα τους δώσει αρκετά χρήματα για ιατρική περίθαλψη, για τις δημόσιες συντάξεις και επίσης για τα περιβαλλοντολογικά καταστροφές που έχουν, καταστροφές και καταρρεύσεις των τραπεζών. Είναι αδύνατον η Νέα Υόρκη, παραδείγματος χάρη, να είναι υπεύθυνη για την κατάρρευση της Citibank, επειδή η Citibank είναι στα σύνορά της. Λοιπόν, χωρίς κάτι τέτοιο στην Ευρωζώνη, είναι αδύνατον η Ευρωζώνη να μην διαλυθεί. Μπορεί να περάσει κάποια χρόνια, αλλά νομίζω ότι είναι αδύνατον να συνεχιστεί το ελάττωμα που έχει η Ευρωζώνη. Το δεύτερο ελάττωμα βέβαια είναι ότι κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για το τραπεζικό σύστημά της. Αυτό βέβαια είναι πρόβλημα. Βέβαια και το άλλο πρόβλημα το οποίο είδαμε με την κρίση είναι ότι η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων τελικά επέτεινε την κρίση κατά πολύ. Ακριβώς. Mm-hmm. Με αυτό που ξέρουμε. Γιατί είχαμε τη μετακίνηση κεφαλαίων όπως προβλεπόταν από τη θεωρία. Το πρόβλημα είναι ότι τα κεφάλαια πήγαν σε κατανάλωση ή σε οικοδομές στην Ισπανία και όχι σε επενδύσεις. Είχα λέει και το άλλο ότι μόλις άρχισε η κρίση φύγαν όλα τα λεφτά που μετά πήγαν σε γερμανικές τράπεζες. Είχαμε τις αιμορρογίες των καταθέσεων. Και άμα κοιτάξουμε τις τελευταίες στατιστικές, αυτό που δείχνει είναι ότι η Γερμανία έχει 650 δισεκατομμύρια ευρώ θετικό και εμείς έχουμε 100 αρνητικό. Η Ιταλία έχει 250. Οι τράπεζες. Ναι. Η Ιταλία έχει 250 δισεκατομμύρια και η Ισπανία έχει 350 δισεκατομμύρια. Οπότε δεν ξέρω εάν μπορεί η Γερμανία, έχουμε σε εσάς, να φύγει από το ευρώ. Η Γερμανία, άμα θα φύγει από το ευρώ, έχει άλλο πρόβλημα βέβαια. Ότι το μάρκο ή οτιδήποτε νόμισμα θα έχει, θα αυξηθεί τόσο πολύ που θα έχει πρόβλημα με τις εξαγωγές. Δηλαδή, μια τελευταία αυτή που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι το ευρώ με το δολάριο στην Ελλάδα είναι περίπου ισοδύναμο 1,7, 1,07, ενώ στην Γερμανία είναι 1,54. Και όμως ξέρουμε ότι η τιμή του δολαρίου με το ευρώ είναι 1,32. Αν μου επιτρέπετε μια λέξη, αυτό που έλεγε πριν ο κ. Παπαδημητρίου, μου θύμισε, υπάρχει περίφημη φράση του Πάντεως Κιόπα που είπε ότι στην Ευρώπη φτιάξαμε ένα νόμισμα χωρίς κράτος. Χωρίς κράτος. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτή την πολύ σωστή, κάπως απλουστευτική διατύπωση, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα αποκτήσει η Ευρώπη κράτος ή θα χάσει το νόμισμα τα επόμενα χρόνια. Να πάμε λίγο στο κατά πόσον αυτό που νιώθουμε αυτή τη στιγμή είναι μια εσωτερική χρεοκοπία. Ότι υπάρχει δηλαδή μια στάση πληρωμών και από το κράτος, αλλά πλέον ακόμα και από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γιατί όταν ακούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων που δεν πληρώνει τους εργαζόμενους. Ναι. Υπάρχει αυτό. Ναι, δεν έχω τα νούμερα, αλλά η αίσθηση που έχουμε από τομείς της αγοράς είναι ναι. Μην το δραματοποιούμε πολύ. Υπάρχουν τομείς που, εν πάση περιπτώσει, λειτουργούν και όσοι εξάγουν πάνε σχετικά καλά. Αλλά σαφώς τα πράγματα πάνε μέχρι στιγμής προς το χειρότερο. Ανθρηστικά. Αυτό θα σταματήσει κάπου. Και από τι θα εξαρτηθεί αυτό. Κάποτε θα σταματήσει.
Νομίζω θα εξαρτηθεί, είναι πολλοί παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι εάν υπάρξει εμπιστοσύνη ότι παρόλα αυτά οι τράπεζες δεν θα χρεοκοπήσουν και άρα το να μπουν καταθέσεις στις τράπεζες είναι σχετικά ασφαλές, γιατί ακόμα δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, θα μπορέσει να δοθεί λίγο περισσότερη ρευστότητα. Έπειτα, ο τρόπος που δουλεύουν οι επιχειρήσεις θα συρρυκνωθεί, δεν θα δίνουν τόσες πιστώσεις, θα πληρώνουν πιο νωρίς. Αυτό μαζεύεται σιγά σιγά και όσες επιχειρήσεις το έχουν καταφέρει, από εδώ και μπρος θα μπορούν να επιβιώσουν. Και τελευταίο είναι αυτό που είπα πριν, σιγά σιγά να δημιουργηθούν επιχειρήσεις που εξαρτιόνται από την εξωτερική αγορά, που είναι πιο εύκολο να λειτουργήσεις εκτός του κλίματος ασφυξίας. Όμως βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν υγιείς επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα ουσιαστικά χρεοκοπίας, έχουν όμως τεράστιο πρόβλημα να τα βγάλουν πέρα μήνα με μήνα. Ναι. Αυτό είναι μόνο θέμα ή οι τράπεζες πρέπει να αποκτήσουν ρευστότητα ή θα πρέπει αυτές οι επιχειρήσεις να βρούνε ξένους δανειστές. Δηλαδή, ήδη μερικές από τις μεγάλες επιχειρήσεις βγάλαν ομολογιακό δάνειο. Αρκετά ακριβά επιτόκια. Πολύ ακριβά επιτόκια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταφέραν και βρήκαν, υποθέτω, από ξένους. Αυτό το περίφημο που λέγεται ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ένας φόβος που έχει δημιουργηθεί από ένα κομμάτι του πολιτικού κόσμου, που λέει ότι οι ξένοι κάποια στιγμή θα έρθουν και θα αγοράσουν τα ελληνικά φιλέτα, να το πω έτσι, ή οτιδήποτε άλλο, πολύ φτηνά, γιατί οι Έλληνες απλώς δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλέον τις επιχειρήσεις τους. Το βλέπετε αυτό σαν πρόβλημα? Δεν έχουμε και τόσα φιλέτα εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς την τουριστική γη, δεν βλέπω τίποτα άλλο που αν το χάσουμε, μετά θα κλαίμε που το χάσαμε. Η τουριστική γη είναι ένα θέμα, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε κανένα άλλο κλάδο εξαγωγικό που να μπορεί γρήγορα να αναπτυχθεί, σε αυτή τη φάση ας έρθουν ξένοι και ας επενδύσουν στην τουριστική γη. Στις τράπεζες θα είχατε πρόβλημα να έρθουν ξένοι να τις αγοράσουν? Κανένα. Εσείς? Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι μπορείς να αγοράσεις ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας σχεδόν τζάμπα. Δηλαδή η απαξίωση του ελληνικού τραπεζικού τομέα είναι εντυπωσιακή αν πάρετε τις χρηματιστηριακές αξίες. Δεν θα ήμουν τόσο αγνωστικιστή στο θέμα αυτό. Δηλαδή θα ήθελα ένα ή δύο βασικές τράπεζες στην Ελλάδα να μην είναι στα χέρια ανθρώπων που δεν έχουν καμία άλλη σχέση με την Ελλάδα παρά μόνο καθαρά οικονομική. Οι τράπεζες όπως είναι τώρα, είναι με την εξασθένιση της πραγματικής οικονομίας, οι τράπεζες δεν μπορούν να υποστηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Εάν έχουμε ξένες τράπεζες, φυσικά δεν θα βοηθήσουν τον αγροτικό τομέα που είναι στη Θράκη ή που είναι στη Μακεδονία. Γι' αυτό εγώ θα έλεγα ότι ναι, μεν μπορεί να έρθουν οι ξένες τράπεζες, η Deutsche Bank να αγοράσει την εθνική τράπεζα που έχουμε ακούσει ότι μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για τις συνεταιριστικές τράπεζες, σωστή, οι οποίες θα μπορούσαν να μας δώσουν την ικανότητα να υπάρξει κάποια ρευστότητα. Όταν λέει η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, ότι θα έρθει αυτή η ρευστότητα, εφόσον οι τράπεζες ήταν εγκλωβισμένες από τα κρατικά χρέη και από τα ιδιωτικά χρέη και χρειάζονται κεφάλαια για να μπορούν να είναι επαρκείς σε αυτά που κάνουν, θα είναι δύσκολο νομίζω για να κάνουν τις επενδύσεις ή να δώσουν τα δάνεια που χρειάζονται για τον ιδιωτικό τομέα. Να σας ρωτήσω, αν εσείς βλέπετε αυτό το κίνδυνο της εσωτερικής χρεοκοπίας, στασιμότητας, πώς να το πω, να βαθαίνει προς το φθινόπωρο? Το βλέπω, ναι. Το βλέπω σοβαρά, γιατί δεν βλέπω την ένδειξη ότι γίνονται πολλά δάνεια από τις τράπεζες. Δεν υπάρχει ρευστότητα. Και δεν βλέπω πολλές καινούριες εταιρείες να δημιουργούνται. Και αυτές που βλέπω, είτε είναι πολύ μικρές ή έχουν το όραμά τους στο εξωτερικό, στην Αμερική και αλλού. Ιδίως σε επιχειρήσεις από υψηλής τεχνολογίας. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι τώρα, ας πούμε ότι η διάγνωση πάνω κάτω είναι ότι αυτό το πράγμα δεν είναι βέβαιο ότι θα βγάλει κάπου και ότι πάση εδώ έχει δημιουργήσει μια κατάσταση ασφυξίας. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση σήμερα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί κάποια πράγματα με τους δανειστές και τους εταίρους της, τα οποία θα κάνουν μια ουσιαστική διαφορά? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι διαπραγμάτευση έχει γίνει, αλλά μπορώ να κάνω μια υπόθεση και να πω ότι αν στην πραγματικότητα έχουμε αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα, νομίζω ότι μπορεί οι διαπραγματευτές να πούν στην Γερμανία, στους εταίρους, στη Φραγκφούρτη, στις Βρυξέλλες,
ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά και τώρα αυτό το πρωτογενές πλεονέκτημα να χρησιμοποιηθεί για την ελληνική οικονομία, αντί να πληρώσουμε τους τόπους και να υπάρχει. Ναι, ότι τα χρωστάμε τα χρήματα φυσικά, αλλά να υπάρχουν ρήτρα ανάπτυξης. Αν αυτό είναι κάποια διαπραγμάτευση, δεν ξέρω αν έχει. Εσείς ξέρετε τους Γερμανούς, τους Ευρωπαίους, το Δούντο κτλ. Πιστεύετε ότι θα το δεχόντουσαν αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι οι Γερμανοί αυτό που ψάχνουν από την Ελλάδα είναι ένα σχέδιο. Δεν νομίζω ότι οι Γερμανοί τους έχει δοθεί κάποιο σχέδιο στο οποίο να πούνε αυτό μας αρέσει, αυτό δεν μας αρέσει. Οπότε εκεί πρέπει να αρχίσουμε τη διαπραγμάτευση. Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό είναι το σχέδιο και αυτές είναι. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχει μια σχολή που λέει ότι άσχετα αν έχουμε εμείς σχέδιο ή όχι, πρέπει να πάμε να πούμε ότι αρκετά με αυτό το πρόγραμμα επασχετώσει, να απειλήσουμε λέγοντας ότι είμαστε συστημικός κίνδυνος. Και να πάρουμε κάποιους καλύτερους όρους, μια παράταση, άλλη χρηματοδότηση. Δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα παίξιμο χαρτιών. Και μπορεί ο καθένας μας να παίξει στο καζίνο, αλλά δεν ξέρω αν κανένας μπορεί να παίξει με τη χώρα. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα μας πούνε. Εμείς δεν σας ακούμε τι μας λέτε. Αυτό που έχετε αποφασίσει και έχετε συμφωνήσει με αυτό που πρέπει να το κάνετε. Θα προτιμούσα ένα σχέδιο καλύτερα, το οποίο δεν έχει αυτό το τσαμπουκά ότι είμαστε συστημικό πρόβλημα. Μπορεί να είμαστε, αυτό όμως δεν το ξέρει κανένας και δεν ξέρω αν μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι αν πηγαίναμε ένα σχέδιο και λέγαμε εμείς θέλουμε αυτό το κράτος, θα το πληρώσουμε αυτόν τον τρόπο, θα κόψουμε εκεί τα ελλείμματά μας, ότι θα ήταν. Όχι μόνο σχέδιο, και μέτρα. Και μέτρα. Ναι. Δηλαδή, όχι απλώς μάλλον ένα σχέδιο επί χάρτου για το τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά συγκεκριμένα μέτρα αποδεικνύουμε ότι εννοούμε αυτό που λέμε. Είναι κοστολογημένα και. Όχι, και αρχίζουμε να παίρνουμε μέτρα. Κάναμε αυτά που ήταν δύσκολα, τα κάναμε και από εδώ και μπρος θα κάνουμε και αυτά. Που μερικά από αυτά είναι και αυτά δύσκολα. Όπως. Όπως μπορεί να είναι να απολύσουμε 50.000 υπαλλήλους έναντι όμως του να μας κάνετε την τάδε επένδυση ή τέτοιο ύψος επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να αντισταθμίσουμε την απώλεια ζήτησης. Αλλά ακόμα και αν υπάρχουν απολύσεις, αν αυτές οι απολύσεις δεν εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ριζικής διοικητικής αναδιάρθρωσης, με πρόγραμμα, σχέδιο συγκεκριμένο, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, αυτό η Ελλάδα δεν το έχει βγάλει μέχρι σήμερα, όπως δεν έχει κάνει και πάρα πολλά άλλα η Ελλάδα. Δηλαδή, και εγώ θα συμφωνούσα με τον κύριο Παπαδημητρίου, λέγοντας όμως το εξής. Η έμφαση για μας δεν πρέπει να είναι τόσο. Συνεχώς έχουμε αυτή την έμμονη ιδέα, διαπραγματευόμαστε. Ας κάνουμε και ας δώσουμε περισσότερη έμφαση στο τι κάνουμε μέσα σε αυτή τη χώρα. Ποια είναι η άποψή μας. Πώς θεωρούμε ότι αυτή η χώρα μπορεί να γίνει, να αποκτήσει μια βιώσιμη οικονομία. Ποια είναι η δική μας πρόταση, συγκεκριμένα μέτρα και μετά να διαπραγματευτούμε. Απλώς και Τσοκάλη, δεν ξέρω αν. Εγώ αυτό που βλέπω ότι είναι μια κοινωνία η οποία είναι πραγματικά στα κάγκελα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι. Και μόλις ακούει μεταρρυθμίσεις ή οτιδήποτε άλλο, αμέσως ψάχνει το πορτοφόλι της για να δει αν θα της κόψει το μισθό ή τη σύνταξη. Υπάρχουν όμως, κύριε Παπαχελά, μεταρρυθμίσεις που δεν κοστίζουν στον κόσμο και δεν έχουν και δημοσιονομικό κόστος, που είναι οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Απλά πράγματα. Εισαγωγή πληροφορικής, να μπορούμε όλοι να δούμε τι ξόδεψε ο κάθε Δήμος στο κάθε του ευρώ. Πράγματα που με τη σημερινή τεχνολογία γίνονται. Και που το θέλει και η Τρόικα πάρα πολύ και που θα συμμαζέψει τις σπατάλες. Αυτά δεν κάνουμε. Και δεν τα κάνουμε και από κόλλημα γραφειοκρατικό και για ιδιωτελείς σκοπούς. Γιατί πολλοί ακόμα θέλουν να κρύβουν τις δαπάνες τους, ας πούμε. Απλώς εγώ λέω ένα σενάριο υποθετικό. Ότι αν η Τρόικα έλεγε ότι σας αφήνουμε μόνοι σας για δύο χρόνια. Σας βάζουμε κάποιους στόχους. Αυτή είναι η χρηματοδότηση όπως την ξέρετε. Αλλά εσείς πρέπει κάθε 6 μήνες να μας πείτε ότι έχετε κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Αυτό και τίποτα άλλο. Ούτε να έρχονται εδώ κάθε 2-3 μήνες να γίνεται αυτό το πανηγύρι το οποίο γίνεται, ούτε να υπάρχει αυτή η μικροδιαχείριση κατά Υπουργείο. Πιστεύετε θα το βγάζαμε πέρα τότε ή όχι? Η εκτίμησή μου είναι πως όχι. Γιατί με την οτροπία του πολιτικού προσωπικού, και όλο το βάζω μέσα, δηλαδή και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, μόλις το έλεγε αυτό η Τρόικα, θα καθόταν η Υπουργή για 6 μήνες και θα τρέχαμε την τελευταία εβδομάδα να δείξουμε ότι κάτι κάναμε. Αυτό είναι μεγάλη σχιζοφρένεια όμως της ελληνικής πραγματικότητας σήμερα, δεν είναι, κύριε Παπαδημητρία, ναι, μια όψη. Αυτό είναι. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι το εξής, ότι δεν ξέρω στην πραγματικότητα αν η Τρόικα μας λέει ότι πρέπει να απολύσουμε τους 50.000. Αυτό που ζητάει η Τρόικα είναι ότι έχουμε έλλειμμα. Και το έλλειμμα πρέπει να κάπως να μειωθεί.
και να αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς βέβαια από αυτό που ξέρουμε είναι ότι χρειαζόμαστε ανασύσταση της παραγωγικής δομής που έχουμε. Και αυτό δεν είναι νομίζω μόνο στο δημόσιο τομέα, αλλά είναι και στον ιδιωτικό τομέα. Και σε αυτό που βλέπω είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό χωρίς χρήματα. Εκεί που έχουμε φτάσει τώρα, η μόνη λύση που βλέπω εγώ είναι όχι διαφορετική από ένα σχέδιο Marshall που να μπορέσει να βοηθήσει. Να πάμε στο οποίο θα το πληρώσει, βέβαια. Ακριβώς. Κοιτάξτε, το Marshall δεν πληρώθηκε το χρέος. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δανειστούμε για να αρχίσουμε την ανάπτυξη. Σαν εταίροι και σαν μέλη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν θέλω να πάω πίσω σε αυτά που είπα προηγουμένως, ότι είμαστε πλέον, εάν θέλουμε να κρατήσουμε την Ευρωζώνη, είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Και αυτά τα funds για ανάπτυξη πρέπει να έρθουν από κάπου. Έχει αναπτυχθεί και μια μεγάλη φιλολογία κατά πόσο μπορούμε να πάμε με τους Αμερικανούς, οι οποίοι θα πιέσουν τους Γερμανούς και ούτω καθεξής. Εσείς ζώντας στην Αμερική, ξέροντας πολύ καλά τα πράγματα, βλέπετε καμιά τέτοια τάση από πλευρά των Αμερικανών? Δεν ξέρω αν για τους Αμερικανούς μόνο, κυρίως για την Ελλάδα. Αυτό που ξέρω και που παρακολουθώ και βλέπω είναι ότι η Αμερική έχει πρόβλημα με την αστάθεια της Ευρώπης. Και φυσικά, όπως έχουμε δει, και ο πρόεδρος Ομπάμα και ο προηγούμενος υπουργός των οικονομικών, ο κύριος Γκάιτνερ, έκανε πολλές επαφές, είχε πολλές επαφές με την κυρία Μέρκελ και με τους υπόλοιπους. Αυτό φυσικά θα συνεχιστεί, όχι ιδίως για την Ελλάδα. Γιατί φοβούνται βέβαια ότι εάν θα υπάρχει διάλυση της Ευρωζώνης, αυτό θα είναι σε παγκόσμια κρίση και όχι μόνο θα είναι μόνο για την Ευρώπη. Απλώς από ό,τι καταλαβαίνω, οι Γερμανοί πάντα απαντούν σε αυτή την κριτική ότι αν θέλετε εσείς να πληρώσετε για ένα σχέδιο μας, γιατί εμείς δεν πληρώνουμε. Το ξέρω, δεν θα είναι μόνο όμως η Αμερική, θα είναι και οι άλλες χώρες όπως η Βραζιλία και η Κίνα και οι υπόλοιπες. Θα αποσταθεροποιηθούν, λέτε. Ακριβώς. Οπότε δεν νομίζω ότι η Γερμανία μπορεί να συνεχίσει αυτό το δόγμα που έχει. Εσείς το σενάριο της διάλυσης του ευρώ το θεωρείτε πιθανό, κύριε Τσοκαλή, στα επόμενα δύο χρόνια? Όχι πολύ πιθανό. Δηλαδή δεν θα έδινα λίγες σχετικά πιθανότητες, διότι αν κρίνουμε από την εμπειρία μέχρι σήμερα, κάθε φορά που ο κόμπος φτάνει στο χτένι, παίρνονται τα επόμενα μέτρα. Απλώς τα επόμενα μέτρα κερδίζουν άλλους 3 ή 6 μήνες, δεν κερδίζουν 5 χρόνια. Αυτό είναι και το πρόβλημα του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος. Οι αποφάσεις παίρνονται με καθυστέρηση και συνήθως δεν είναι επαρκείς. Και πιθανόν στη συνέχεια υπονομεύονται από μια κακοφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων. Να σε ρωτήσω εγώ μια πρακτική ερώτηση. Να. Εάν κάποια στιγμή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο ή μετά τις γερμανικές εκλογές, βρεθεί ότι η Ελλάδα πάλι έχει ένα δημοσιονομικό χάσμα, κενό να το πω έτσι, που λένε κάποιοι μπορεί να είναι 2% του ΑΕΠ, να είναι αρκετά χρήματα. Και πάει, έρχεται η Τρόικα, το πει αυτό και ξεκινήσει μετά μια συζήτηση. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα μέτρα άλλα δεν πρόκειται να περάσουν. Έτσι, είναι αρκετά βέβαιο πλέον, έτσι όπως είναι τα πράγματα πολιτικά στην Ελλάδα. Εκεί τι θα έκαναν οι Γερμανοί? Υποψιάζομαι ότι αν το χάσμα αυτό είναι αποτέλεσμα βαθύτερης ύφεσης από αυτής που προβλεπόταν αρχικά, θα βρούνε τρόπο οι Ευρωπαίοι για να χρηματοδοτήσουν τη διαφορά. Διότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στο άκρο. Αν όμως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας παντελούς αδυναμίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος να πάρει οποιαδήποτε μέτρα, τότε δεν είμαι σίγουρος ποια θα είναι η αντίδραση. Και πιστεύετε ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς έχουν πάει οι ιδιωτικοποιήσεις, οι μεταρρυθμίσεις και ούτω καθεξής? Νομίζω ότι ένα πράγμα, δηλαδή έχουμε κερδίσει χρόνο στην Ελλάδα και έχουμε κερδίσει και αξιοπιστία στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν την εικόνα μιας κυβέρνησης που λίγο πολύ εννοεί αυτά που θέλει να προχωρήσει σε αλλαγές που δεν είχαν πάντοτε αυτή την εικόνα στο παρελθόν. Αυτό, αν συνεχιστεί, νομίζω σου δίνει ένα τράτο που δεν είχαμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά για το τελευταίο κομμάτι αυτής της συζήτησης. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι εδώ στο στούντιο. Συζητάμε το πού πάει το πράγμα, το αν πρέπει να έχουμε κάποια ελπίδα για το υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ, αν θέλετε.
Κύριε Παπαδημητρίου, εσείς έχετε μια πρόταση για το πώς θα μπορούσε το κράτος να παίξει ένα ρόλο στην, σαν ανάχωμα, να το πω έτσι, στην ύφεση, η οποία είναι αρκετά πρωτότυπη. Σε σχέση με το κράτος, ότι μπορεί να παίξει το ρόλο του εργοδότη, πας ερτώσει. Ναι. Αυτό βέβαια είναι πάλι σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι αν υπάρχει αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη της χώρας, αυτό που θα μικραίνει την ανεργία είναι αυτή η πολιτική που έχουμε επεξεργαστεί, τον εργοδότη, το κράτος να είναι ο εργοδότης της ίστατης προσφυγής. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι οι άλλοι μεγαλύτεροι δημόσιοι υπάλληλοι. Απλώς είναι κοινοφελής εργασία. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, πρακτικά τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν μικρές υποδομές, βάφουν σχολεία, κοιτούν τους ενήλικους, κοιτούν τα παιδιά. Πράγματα τα οποία τώρα δεν γίνονται. Και άλλα μικρά. Και για τι αριθμούς μιλάτε, δηλαδή πόσους κόσμους θα μπορούσε να δουλέψει? Κοιτάξτε, εάν φερειπίν έχουμε ένα πλεόνασμα το 1,5% ή 1%, είναι δυνατόν να έχουμε 100.000 και 200.000 άτομα. Με έναν μισθό ο οποίος θα είναι περίπου 7.000 το ευρώ το χρόνο, τα οποία συμπεριλαμβάνουν βέβαια και τις φορές. Οπότε θα δούμε μια καλυτέρευση, τουλάχιστον θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να δει ότι υπάρχει μέλλον. Γιατί άμα αρχίζει να μικραίνει η ανεργία, αλλάζει και η ψυχολογική κατάσταση του. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, με δεδομένο το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, ποιος θα προσλάμβανε αυτούς τους ανθρώπους και με τι κριτήρια. Τα κριτήρια, κοιτάξτε, μπορούν να γίνουν. Δεν είναι δύσκολο να γίνουν τα κριτήρια. Απλώς πρέπει να υπάρχει θέληση και πολιτική βούληση γι' αυτό. Αν μου επιτρέπετε κάτι. Το ενθαρρυντικό μέσα σε όλη αυτή την καταχνιά είναι ότι αρκετοί πλέον στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σκέφτονται παρομοίως. Δηλαδή, σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να αντιμετωπίσουν εν μέρει το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα. Διότι αντιλαμβάνονται ότι η ανεργία πλέον είναι πολιτικό και κοινωνικό ηφαίστειο που μπορεί να εκραγεί στη χώρα. Και έτσι συζητάνε ακριβώς τη λήψη τέτοιων μέτρων που θα χρηματοδοτήσουν ούτε καν από η ελληνική κυβέρνηση, από το πλεόνασμα, αλλά απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και ελπίζω αυτό να προχωρήσει. Αυτό είναι κάτι που θα το κάνουν πριν από το 2017, γιατί όπως ξέρουμε όλοι υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση. Το ξέρω. Πώς θα υλοποιηθεί αυτό? Συζητιέται σοβαρά από αρκετούς αυτή τη στιγμή. Και ελπίζω ότι κάπου θα οδηγήσει. Δεν είναι τελείως στον Άρη. Οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν ότι με καθυστέρηση. Να πω κάτι εγώ. Ναι. Εγώ, αν έχει το κράτος ένα περίσευμα, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό το πρόγραμμα θα ήταν το καλύτερο. Πιθανώς το καλύτερο θα ήταν να κοπούν οι ασφαλιστικές φορές στους παραγωγικούς κλάδους, με την ελπίδα ότι αυτοί θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και θα προσλάβουν αυτοί κόσμο, γιατί αυτό μας δίνει πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Το πρόβλημα όμως με αυτό είναι ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Μιλάμε για κλάδους που μπορούν να έχουν ζήτηση. Ναι, αλλά όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, από πού θα έρθει η ζήτηση? Χωρίς χρήματα, πού θα έρθει η ζήτηση? Από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό. Από εξαγωγές. Αυτό δεν γίνεται όμως αμέσως. Χρειαζόμαστε καινοτομίες, τις οποίες είναι δύσκολο να τις έχουμε. Όχι, και Βανάκη. Δεν χρειαζόμαστε μόνο καινοτομίες, υπάρχουν. Ας πούμε, τα αγροτικά μας προϊόντα δεν εξάγονται γιατί έχουν και πρόβλημα κόστους στη μεταποίησή τους. Αυτό όμως δεν θα βοηθήσει την ανεργία. Μπορεί να έχει και δίκιο σε αυτό. Δεν είμαι ευγνώστης σε αυτό που λέτε. Δεν θα βοηθήσει την ανεργία. Μπορεί να έχουμε εξαγωγές. Αυτό δεν θα αυξήσει την απασχόληση. Όπως θα αυξήσει αυτό το πρόγραμμα θα υπάρχει συζήτηση. Προσωρινής απασχόλησης. Δεν ξέρω αν είναι προσωρινής απασχόλησης. Εξαρτάται. Να σε ρωτήσω λίγο τώρα κατά πόσον έχουμε περάσει τον κίνδυνο της δραχμής. Και όταν λέω τον κίνδυνο της δραχμής, ενώ είτε από λάθος, από ένα ατύχημα, να πάμε στη δραχμή χωρίς να το έχουμε καταλάβει ακριβώς, είτε γιατί πολιτικά κάποια στιγμή αυτή η ασφυξία και η διωγγούμενη πασχετώση απελπισία μπορεί να οδηγήσει ένα κομμάτι του πολιτικού κόσμου προς τα εκεί. Ή από μια λάθος διαπραγμάτευση, γιατί όλα αυτά είναι τρία σενάρια ανοιχτά, υποθέτω. Και το ξέρετε. Να γίνει τι ατύχημα, με την έννοια κατάρρευση των τραπεζών, ας πούμε. Ναι. Νομίζω δεν είμαστε πολύ κοντά σε αυτό.
Εγώ φοβάμαι έναν πιο αργό θάνατο παρά ένα ατύχημα. Όταν λέω αργό θάνατο, όχι δεκαετιών, αλλά αυτά που συζητάγαμε πριν. Να συνεχίσει η ύφεση, να βαθαίνει, μέχρι που ο κόσμος θα πει δεν πάει άλλο. Και τότε ενδεχομένως να έχουμε και αντιδημοκρατικές εκτροπές. Το πιστεύετε αυτό? Αυτό ναι. Κύριε Τζόκαλη. Μου έκανε εντύπωση μια φράση που είπε ο κύριος Γιούγκερ προχθές, έτσι, ότι οι δαίμονες δεν έχουν πεθάνει στην Ευρώπη. Ναι. Μα βέβαια, βεβαίως. Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η Ελλάδα με τις απώλειες που έχει θα κρατήσει για τους επόμενους μήνες ή τουλάχιστον μέχρι το 2014. Αν και εγώ βλέπω, υπάρχει πάντοτε ένας κίνδυνος ατυχήματος σε μια χώρα που έχει 27% ανεργία και με έναν κόσμο, όπως λέτε εσείς, τα κάγκελα και δικαίως. Το ατύχημα δεν είναι να καταρρεύσουν οι τράπεζες. Το ατύχημα πρέπει να είναι οτιδήποτε που οδηγεί σε πολιτική κρίση και η πολιτική κρίση οδηγεί στη συνέχεια σε αποχώρηση. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Άρα ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ δεν είναι άμεσος και ορατός. Φοβάμαι όμως το τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, αν η Ελλάδα δεν πιάσει πάτο σύντομα και να αρχίσει να ανεβαίνει, μια χώρα στην οποία η ανεργία κινείται μεταξύ 30 και 25% για αρκετά μεγάλο διάστημα, είναι μια χώρα που είναι δυνάμει εξαιρετικά ασταθής, πολιτικά, κοινωνικά. Λοιπόν, άρα μπορεί να προκύψει πρόβλημα το 2014, το 2015, αν δεν συμβεί κάτι ριζικά διαφορετικό. Πάντως, δεν είναι τα πιο πιθανά σενάρια. Πάντως, ένα πράγμα το οποίο εμένα τουλάχιστον με προβληματίζει είναι... Άρχισε στην αρχή αυτή η ιστορία ότι κάθε μέρα διαβάζαμε ότι ο τάδε επιχειρηματίας μπήκε φυλακή γιατί χρωστούσε ένα εκατομμύριο ή ενάμιση. Πλέον έχουμε αρχίσει και διαβάσαμε για πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Ναι. Και αναρωτιέμαι κατά πόσον αυτό έχει ξεπεράσει κάποιο μέτρο. Κοιτάξτε, ο πτωχευτικός κώδικας που είχαμε και οι νόμοι για τους επιχειρηματίες ήταν ότι ουσιαστικά ο επιχειρηματίας ή πάντως ο διευθύνων σύμβουλος ευθύνεται ποινικά. Ανεξάρτητα από το αν πραγματικά έχει δόλο ή όχι για πολλά πράγματα. Αυτό μπορεί να είχε κάποιο νόημα στις καλές εποχές που πτώχευε μια εταιρεία κάθε τόσο. Όταν πτωχεύουν όλες μαζί, το να λες ότι ευθύνεται ποινικά επειδή δεν μπόρεσε να πληρώσει όλες τις αποζημιώσεις του προσωπικού, είναι καταστροφή. Δηλαδή, είναι, πέρα από το ότι δεν είναι δίκαιο, καταστρέφει και την έννοια της επιχειρηματικότητας. Γιατί κανείς δεν πάει να ξεκινήσει επιχείρηση όταν φοβάται ότι μπορεί να πάει στη φυλακή χωρίς δόλο. Δηλαδή, αυτό πρέπει να αλλάξει. Ή να μην μπει σε κανένα διοικητικό συμβούλιο του δημόσιου τομέα, διότι πάλι θα τρέχει στα δικαστήρια. Αυτά που έχουμε δει. Κύριε Παπαδημητρίου, εσείς πιστεύετε ότι έχουμε περάσει το κίνδυνο της δραχμής για να ξαναγυρίσει το προηγούμενο ερώτημα? Όχι, δεν νομίζω ότι το έχουμε περάσει. Διότι εξαρτάται. Άμα διαβάσουμε τι λένε σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Τρόικα είναι απογοητευμένη. Δεν ξέρω φυσικά εάν, πόσο απογοητευμένη θα είναι που να μας πρόξει σε αυτό το ατύχημα. Οπότε δεν το βγάζω ότι αυτό το έχουμε ξεπεράσει, δυστυχώς. Για σας ποιος είναι ο κίνδυνος, δηλαδή πώς πάει κάποιος, πώς μπορεί να οδηγηθούμε στη δραχμή? Κοιτάξτε, ο κίνδυνος είναι να πει η Τρόικα ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες περικοπές, περισσότερη μείωση μισθών, περισσότερη μείωση συντάξεων, χωρίς να ξέρει φυσικά ότι αυτό είναι αδύνατο να περάσει από το Κοινοβούλιο. Οπότε η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και θα είναι αυτή τότε, να είναι σε αδιέξοδο. Και το αδιέξοδο δεν είναι βέβαια ότι θα πάει αμέσως να πάει στη δραχμή, να γίνει άτακτη χρεοκοπία, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί, παραδείγματος χάρη, δεύτερο νόμισμα, εσωτερικό νόμισμα, το οποίο ίσως τότε η Ευρωζώνη το κοιτάξει διαφορετικά. Ότι στην πραγματικότητα έχει φτάσει, όπως είπε ο κ. Τσούχαλης, στον πάτο. Αυτό τι εννοείται, δηλαδή ότι το κράτος θα αρχίσει να πληρώνει κάποιες υποχρεώσεις με ένα διαφορετικό χαρτί από το ευρώ? Όπως και θα εισπράττει τους φόρους σε αυτό το χαρτί. Και αυτό να είναι σαν απειλή, να το πει κανείς έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι σαν απειλή, αλλά άμα το ξέρουν ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνει, δεν είναι το θέμα να πάμε πίσω όπως έκανε ο κ. Παπανδρέου, ότι έχουμε τον πιστόλι στο τραπέζι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί είμαστε σε διαφορετική κατάσταση από ό,τι ήμασταν τότε. Γι' αυτό εγώ πολύ φοβούμαι ότι αυτό το σενάριο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Πάντως, ενδιαφέρον είναι ότι σήμερα ούτε στις διεθνείς αγορές
ούτε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κανένας συζητάει σοβαρά για την πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ στο ορατό μέλλον. Το οποίο είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά ναι, το ορατό μέλλον μπορεί να μην είναι πάνω από 6 μήνες, έτσι. Ναι, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό λένε οι Γερμανοί, ότι θέλουν με κατά πάσα πιθανότητα να μην φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Αλλά όπως ξέρουμε όμως ότι δεν έχουν κάνει τίποτε που να δείχνουν ότι στην πραγματικότητα δεν θέλουν την Ελλάδα να βγει από το ευρώ. Ίσως μας πρόχνουν στο ευρώ, την έξοδο του ευρώ. Έχω την εντύπωση ότι έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, όπως και η Ιταλία και άλλες χώρες. Αλλά αν στους επόμενους μήνες ανακαλύψουν ότι το κόστος διάσωσης είναι μεγαλύτερο από αυτό που εκτιμούν σήμερα, μπορούν κάποια στιγμή να πούνε ότι αυτό πλέον ξεπερνάει τις δυνατότητες ή τη διάθεσή μας να πληρώσουμε. Πάντως, η σημερινή εκτίμηση είναι αναμφίβολα ότι είμαστε όσοι είμαστε, για να σας θυμίσω και κάτι άλλο, ότι πιθανόν σύντομα θα μπει και 18η χώρα στο ευρώ. Άρα δεν μιλάμε για εξόδους πλέον, μιλάμε για εισόδους. Να σε ρωτήσω για... Ναι, παρακαλώ. Το πρόβλημα με το τι θέλουν οι Γερμανοί, καμιά φορά ξεχνάμε ότι η Γερμανία είναι μια δημοκρατία. Και το ίδιο θέμα που έχουμε στο Νότο, που λέμε οι ευρωπαϊκές ελίτ κάνουν πράγματα χωρίς να μας ρωτάνε, ισχύει και για τον Γερμανό ψηφοφόρο. Ο Γερμανός ψηφοφόρος, η δικιά μου αίσθηση είναι ότι και αυτός βλέπει την δική του ελίτ που είναι έτοιμη να δώσει χρήματα σε άλλες χώρες όταν το δικό του κοινωνικό κράτος πιέζεται, οι δικές του συντάξεις κόβονται. Επομένως, εάν δεν υπάρξει μια συζήτηση στην Ευρώπη, ας πούμε και μεταξύ λαών, το λέω λίγο σχηματικά, που να καταλάβει ο Γερμανός του δρόμου ότι πρέπει να βοηθήσει τον Έλληνα του δρόμου, το να πείσει ο Σαμαράς τη Μέρκελ από μόνο του ότι θα ήταν καλό να κάνει κάτι, δεν φτάνει. Να ρωτήσω πότε θα είναι το πιο δύσκολο σημείο που θα περνάμε σε αυτή την κρίση. Και δεν ξέρει. Εσωτερικά. Ναι. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το χρόνο. Όσοι έχουν κάνει προβλέψεις, είτε προς τη μια κατεύθυνση είτε προς την άλλη, έχουν πέσει έξω. Άρα εγώ πρόβλεψη για το χρόνο. Σε περίπτωση να υπάρχει θετικός ρυθμός ανάπτυξης το φθινόπωρο, το βλέπετε? Το βλέπω. Με το εξής σενάριο, δεν το θεωρώ το πιο πιθανό, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Υπάρχει το θέμα των κεφαλαίων αγορών, τα hedge funds κτλ. Που μερικοί από αυτούς λένε ότι μπορεί να έχουμε αυτό που λένε V-shaped recovery, δηλαδή πέσαμε πολύ απότομα, να σηκωθούμε πολύ απότομα στις κεφαλαιαγορές. Στην πραγματική οικονομία θα πάρει πιο πολύ χρόνο να συμβεί, αλλά αν συμβεί αυτό στις κεφαλαιαγορές, θα δώσει άλλα μηνύματα και ίσως θα μπορούσαμε να δούμε κάτι. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Θα αρχίσουν να αγοράζουν ελληνικές εταιρείες, ελληνικές μετοχές? Ναι. Ναι. Κύριε Τσούκαλη. Εγώ πιστεύω ότι με τα σημερινά δεδομένα η πιο δύσκολη περίοδος είναι από τώρα μέχρι τον Ιούνιο. Και ότι αν ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο χωρίς ανεπανόρθωτες απώλειες, έχουμε αρκετές πιθανότητες να σωθούμε. Συμφωνώ και εγώ μέχρι τον Ιούνιο ότι είναι η κρίσιμη περίοδος. Δεν ξέρω όμως αν το V-shape στις κεφαλαιαγορές θα κάνει πολλά πράγματα για την πραγματική οικονομία. Η πραγματική οικονομία έχει εξασθενιστεί πάρα πολύ και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη βοήθεια παρά αυτές τις αγορές από τα ξένα hedge funds που θα πάρουν μερικές εταιρείες. Ακούμε σήμερα ότι και ο Τιτάν φεύγει από την... Όχι, δεν φεύγει, τελικά το διέψε, δεν φύγει. Αλλά... Όχι, δεν φεύγει. Πάντως, ξέρουμε ότι το Φαγέ έχει φύγει και άλλα. Οπότε, δεν είμαι τόσο πολύ αισιόδοξος όσο είναι ο κύριος Τοξιώδης. Εγώ, για να διευκρινίσω, είπα ότι είναι ένα σενάριο που του δίνω κάποιες πιθανότητες. Ναι. Δεν το θεωρώ το πιο πιθανό. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Τσούκαλη, κύριε Τοξιώδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Όπως είπαμε, ο κρίσιμος χρόνος είναι μέχρι τον Ιούνιο. Ελπίζω μέχρι τότε να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Από όλους εμάς εδώ, στους νέους φακέλους, ευχόμαστε καλό βράδυ και καλή ξεκούραση.